Εμείς θα συνεχίσουμε με μία σύνδεση, όπως σας είχα πει, με μία κάτοικο Αθηνών, κριτικής καταγωγής. Πάμε να δούμε λίγο να μας μεταφέρει το κλίμα. Είναι η Μελίνα Δολαψάκη. Η κυρία Δολαψάκη. Γεια, καλησπέρα, καλησπέρα. Α, είστε... Τι κάνετε, αδελφοί. Είστε δύο. Να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Δύο αδερφές είμαστε. Ναι. Εδώ όλα άσπρα είναι. Είστε, να ξεκινήσουμε σε ποια περιοχή βρίσκεστε. Είστε στην Πεύκη, σωστά. Είμαστε στο Δήμο Πεύκη. Είναι πανέμορφα σήμερα, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες εικόνες. Ναι, είναι σαν παραμύθι. Ειδικά το από χθες, δεν σε λίγη ώρα το όστρωσε. Μία ολόκληρη μέρα χιονίζει. Τώρα σταμάτησε, πριν λίγο. Μία ολόκληρη μέρα λοιπόν χιονίζει. Για πείτε μας τώρα, οι Αθηναίοι βγαίνουν λίγο παραπάνω τώρα. Έχουμε και πανδημία. Προσέχουμε ή βγαίνουμε λίγο να απολαύσουμε κάπως παραπάνω έτσι το χιόνι. Αν προσέχουμε, λέει. Λοιπόν, κοίταξε, ένα μήνυμα θα το στείλουμε. Αλλά χθες τη νύχτα έτυχε να δουλεύω και να θέλω να κοιμηθώ. Αλλά θα έβγαινα. Δεν με πείραζε τίποτα. Λίγο έχουμε ξεχαστεί με όλο αυτό το χιόνι. Δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον έχω ξεχαστεί. Τι σημαίνει κορονοϊός. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, βέβαια. Το ότι έχουμε ξεχαστεί αυτό το διήμερο. Χρειάζεται βέβαια προσοχή. Ωστόσο, αυτό ο όμορφο λευκό τοπίο και το λευκό πέπλο που έχει καλύψει τα πάντα δημιουργεί έτσι ένα όμορφο συνέστημα. Ας βάλουμε ωστόσο μια κράτη, έτσι, να κρατήσουμε λίγο το συνέστημά μας. Ακριβώς, έτσι είναι, ακριβώς. Παίρνουμε μια χαρά, ξεσκάμε, αλλά εντάξει. Χιόνισε χθες, το έριξε, το έστρωσε. Σήμερα συνεχίστηκε η χιονόπτωση. Ναι. Για πείτε μας λίγο. Είναι ουσιαστικά σήμερα όλη τη μέρα, μέχρι πριν λίγο χιόνιζε. Το ίδιο από χτες το βράδυ, 8 η ώρα το βράδυ χτες. Ήταν το χιόνι όπως ξεκίνησε και έριξε με μεγάλη ροή. Αμέσως τα αμάξια έτσι δυσκολεύονται. Και γυρίσαμε γρήγορα σπίτι. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει σταματήσει. Την ώρα που έκλεισαν και την Εθνική. Από εκείνη την ώρα τώρα, ας πούμε, σταμάτησε να χιονίζει. Δηλαδή τώρα δεν ρίχνει. Ίσως το βράδυ συνεχίσει, αλλά... Ήδη έχει ρίξει πάρα πολύ χιόνι παντού. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφα και είναι απίστευτες οι εικόνες. Εδώ είναι ένα δάσος πίσω μας, δεν φαίνεται πολύ καλά. Ναι, δυστυχώς είναι τώρα το βράδυ που δεν έχει καλή... Το βλέπουμε, βέβαια, φαίνεται, ένα παρκάκι. Ωραία, εντάξει. Είναι πολύ μικρό τώρα κομμάτι, γιατί εδώ έχει το φως. Ναι. Και καθίσαμε εδώ. Να στείλετε... Είναι όλοι οι δρόμοι. Βέβαια, έπεσε. Βέβαια, από το λευκό πήγαμε στο μαύρο τώρα. Πήγαμε στο μαύρο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε τις κοπέλες. Να στείλουν ένα μήνυμα. Να στείλουν ένα μήνυμα εδώ. Να κλείσουμε και να στείλετε ένα μήνυμα στους δικούς σας εδώ, σε επίπεδο Κρήτης. Από τη χιονισμένη Αθήνα. Σας αγαπάμε πολύ. Σας αγαπάμε. Κουράγιο, γιατί δεν ξέρω, έχω ακούσει ότι και εκεί δυσκολεύεστε με διάφορα βροχοπτώσεις, Ηράκλειο, Χανιά, ναι. Γενικά δεν ξέρω, ακούμε διάφορα. Αλλά... Προσευχή, να είστε καλά όλοι. Και από το καλοκαίρι, ελπίζουμε. Από το καλοκαίρι, βέβαια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πήραμε μια γεύση και από την Αθήνα.